Ποιο τραγούδι από το καινούριο σου άλμπουμ θα φέρουν στη Ζέτα? Τη αρέσει πολύ το πλάι-πλάι, οπότε στο αφιερώνω. Και είναι κάτι της πρεμιέρας. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο ζυγό. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Έτσι είναι οι πρεμιέρες. Ιδιαίτερες. Απ' τη μία το άγχος και αγωνία και απ' την άλλη το πάθος, ο ενθουσιασμός, η χαρά για το καινούργιο. Νομίζω ότι είναι από τους πιο καλούς συνεργάτες που είχα ποτέ. Ειλικρινά το λέω αυτό. Είναι ευγενής, είναι τυπικός σε αυτά που λέει, είναι εντάξει. Ήρεμος και τον πέτυχα και σε μια καλή φάση μάλλον, είναι χαρούμενος και καλά. Αυτό που εισέπραξα, εγώ τα καλύτερα θα το πω. Έξα όλα για όλα, αξίες, αξίζω και εγώ. Σαν παιχνίδι, αξίζει η ζωή, σαν ταξίδι, θα πάρε μαζί, σε λίγο, λίγο σε στην πρεμιέρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ανδριάνας Μπάμπαλη το παρόν έδωσαν πολύ επώνυμοι. Ανάμεσά τους ο Νίκος Μουτσινάς, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ο Αποστόλης Τότσικας και η σύντροφός του Ρούλα Ρέβη. Πρώτη φορά βλέπω τον Μιχάλη ζωντανά και είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, δεν έχει τύχει. Μην νομίζεις, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Το τραγούδι το βυθό. Είμαι λίγο του πιο παλιού ρεπερτορίου. Ναι. Τελικά είμαι μεγάλος. Με συνδέει μια φιλία και με τον Μιχάλη και με τη Ζέτα και έχουμε έρθει στην πρεμιέρα. Η Ζέτα έχει ήδη έρθει. Αυτό έλειπε, να ερχόταν σαν και εμένα καθυστερημένο. Δεν έχει κάτσει όμως το τραπέζι της ακόμα. Σε λίγο φαντάζομαι. Περιμένει εμένα. Να περιμένει καθίσω εσένα. Και με το που θα καθίσω το είμαστε εντάξει. Είναι γεμάτο. Πρέπει να αλήθεια. Ναι. Θα κάνω χαμό δηλαδή μέσα. Ναι. Δεν έχω την καρέκλα θα μου. Θα κάνει εσύ εδώ. Είσαι ωραίος δίπλα. Είμαι πολύ ωραίος με το ρηγέ. Αλήθεια, θα κάνω. Ναι. Θα κάνω χαμό, παιδιά. Να περιμένετε να δείτε. Θα φεύγουν καρέκλες, πράγματα. Θα βλέπουμε να έχετε περπατήσει πολύ. Πρεμιέρες θεάτρου, πρεμιέρες νυχτερινών κέντρων σχημάτων συγκεκριμένα. Ναι, γιατί όχι, αν υπάρχει. Είναι η περίοδο της ζωής που θέλεις να πιέρεις. Παράλληλα με την αρκετή δουλειά που έχω αυτή την περίοδο, ναι, κάποιο βράδυ, όλο σπίτι. Γιατί όχι, και πόσο μάλλον. Εδώ σε ένα πρόγραμμα που νομίζω ότι θα είναι από τα. Έχει να έχει και κοινωνικοποίηση. Να. Κοινωνικοποίηση. Ναι. Όχι, έχω ανάγκη να βγω όπως κάθε άνθρωπος κοινωνικοποίηση. Θα είναι ωραία, πολύ. Τέλεια θα είναι. Εδώ. Εμένα μου αρέσει το καινούριο, το Θάρρος η Αλήθεια, πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τώρα. Κάτσε, εμένα ποιο μου αρέσει. Εσένα σ' αρέσουν λίγο τα πιο παλιά του. Α, εντάξει. Εντάξει. Σε όλους μας. Θάρρος η Αλήθεια είναι καλό για την εποχή. Σε όλους εμάς που τραβάμε λίγο το λούκι. Έχει συνέχεια όμως το ρεπορτάζ. Τι να πω τώρα. Τα πάντα. Καλά, όλα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, οκ, okay, είδαμε το κρύψουμε. Πήγαμε και εμείς εκεί στην πρεμιέρα, εν πάση περιπτώσει. Λίγο πιο αργά από το Μουτσινά, βέβαια. Γιατί ψάχναμε να πείσουμε το αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα που βλέπει το κυκλάκι, αυτό είναι το κεφαλάκι της Ζέτας. Η οποία ήταν υπέροχη, υπέρλαμπρη, πανέμορφη και πάρα πολύ χαρούμενη. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, θέλω να σας πω ότι έριχνε έτσι κλεφτές ματιές στη Ζέτα. Σε διάφορα τραγούδια. Όπως για παράδειγμα στο στίχο που λέει στο τραγούδι Πλάι-Πλάι, που λέει ο Βασιλιάς είμαι εγώ, εκεί την κοίταγε. Και αυτή το κοίταγε. Αφού ανατεγμένο. Ανταλλάξανε βλέμματα. Εσύ έβλεπες όλα αυτά και λέγεις τα μου, αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμένα ναι, το είπα και στην ίδια τη Ζέτα όταν μιλήσαμε, γιατί ήρθε και με χαιρέτησε και μάλιστα πολύ έτσι θερμά και ζεστά.
Και εγώ ρε παιδί μου, ναι, μ' αρέσει και το ζευγάρι. Γουστάρω να το βλέπω. Είδα αυτό δίπλα από τη Ζέτα την αγαπημένη μου φίλη την Ελευθερία Γεωργάκη. Είδα και η Ελευθερία εκεί, βεβαίως. Και καταρχήν έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Ελευθερία και πολύ. Είναι πάρα πολλά χρόνια φίλες. Mm-hmm. Πολλά άλλη χρόνια ήτανε, φίλες. Ποιοι άλλοι κάθονταν. Ήταν και ο Νίκος Μουτσινάς μαζί. Ναι. Ένας πολύ στενός φίλος της Ζέτας, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει. Mm-hmm. Ήρθε μετά από λίγη ώρα, λίγο πιο αργά βέβαια, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Είχε θέατρο γι' αυτό. Ήταν ο Αποστόλης Τότσικας μαζί με τη Ρούλα Ρέβη που καθόντουσαν στη συνέχεια του τραπεζιού. Ήταν επίσης ο Γιάννης Μαρκετάκης. Ποιοι άλλοι ήταν, ξεχνάω κανέναν θέμη. Στενοί συνεργάτες. Ήταν πολύ στενός κύκλος της Ζέτας, ναι, και του Μιχάλη. Τον είπα τον Μουτσινά, τον Γιώργο Δάσκαλο τον είπα. Πολύ, πολύ φίλοι. Πολύ φίλοι και μ' αρέσει, πραγματικά μ' αρέσει η Ζέτα και το έχω επισημάνει πάρα πολλές φορές. Ότι έχει κρατήσει τις φιλίες χρόνων και ανθρώπους κοντά της που είναι χρόνια φίλοι. Και ακόμα και τους συνεργάτες. Η διάθεση της Ζέτας πώς ήταν, ήταν χαλαρή, ήταν ευχάριστη. Πάρα πολύ καλή. Πολύ, 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 πολύ ευχάριστη και με τους φίλους της. Ήρεμη, ήσυχη, καθόταν στο τραπέζι, απολάμβανε τον Μιχάλη. Να σου πω τώρα κάτι, εδώ ο Μιχάλης τώρα. Είδες χάιδεψε το Θέμη, δίνει και σε μένα ένα φυλάκι. Έχει κατέβει κάτω στα τραπέζια και χαιρετάει τον κόσμο ο Μιχάλης. Πήγε από όλα τα τραπέζια. Έκανε τον κύκλο του, ήταν λίγο πριν αποχαιρετήσει το κοινό. Δηλαδή ήταν το τελευταίο τραγούδι. Μετά, εδώ είναι στη Ζέτα. Εδώ ακούμπησε, εδώ είναι πάνω από τη Ζέτα ακριβώς. Χαϊδεύει τη Ζέτα ή κάτι με τη Ζέτα. Το κεφάλι. Να, το κεφαλάκι της Ζέτας ήταν αυτό. Και πήγε σε όλους. Πήγε σε όλους. Ξεκίνησε από τα αριστερά της σκηνής και ήρθε μέχρι τέλος δεξιά και μετά ξανανέβηκε και είπε καληνύχτα. Είναι παρείστικο. Πάρα είναι πολύ ωραίο. Ήταν το πρόγραμμα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ένας Μιχάλης σαν να δίνει συναυλία. Εκεί που πρέπει να δώσει κέφι, δίνει κέφι όπως τώρα. Εκεί που πρέπει να χαλαρώσει τις τόνες και να είναι πιο ρομαντικός γιατί τραγουδάει τις κομματάρες του, τις πιο χαλαρές. Είναι αυτό ακριβώς που έχει ανάγκη να ακούσει εκείνη τη στιγμή. Ταξιδεύεις ρε παιδί μου, εντάξει τώρα εγώ είμαι και μεγάλη φαν του Μιχάλη, είμαι δηλωμένη, δεν υπήρχε συναυλία. Υπήρξε καλοκαίρι που μαζί με τη φίλη μου τη Σαμάνθα είχαμε πάει σε όλες τις συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Αυτές ήταν οι διακοπές μου. Όπου ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πηγαίναμε και εμείς. Μας άρεσε. Νομίζω πάντως ότι είναι αμοιβές, μπάθε και από τον Μιχάλη και από τη Ζέτα προς εσένα. Ναι, η αλήθεια είναι πως μια χαρά. Είδα και μια φωτογραφία με τη Ζέτα, ήθελα να ξέρω, έτσι, αναρωτιέμαι τι, θα σου, τι σου είπε η Ζέτα. Σιγά μην σας πω τι λέγαμε με τη Ζέτα. Όχι. Περιανέμουν και υδάτων, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπει. Λέω ρε παιδί, μήπως έχει κανένα παράπονο, επειδή καμιά φορά λέμε εδώ πέρα κάνουμε όχι, κάποια κριτική. Όχι κανένα παράπονο, να το και το πλάνο, απλά με ρώτησε πού είναι η Τζορτζέλα, γιατί δεν ήρθε. Πού είναι το Τζορτζελάκι μου λέει, γιατί δεν έχει έρθει. Της έλειψε δηλαδή. Πολύ έτσι χιουμοριστικά, ξέρεις. Εντάξει, έχει απίστευτο. Έχει χιούμορ πολύ και είναι και ακομπλεξάριστη. Τώρα, ας πούμε, αυτό που εγώ έχω σούρι τα εξαμάξεις, μίλησε έτσι όμορφα και γλυκά. Είναι πάρα πολύ ήρεμη η Ζέτα. Εκπέμπει μια ηρεμία που στη μεταδίδει, ρε παιδί μου. Έφυγε και ήμουν και εγώ ήρεμη. Και μου λέει ότι ήταν και πολύ όμορφη. Σαφώς και ήταν. Το βλέπω, μάλιστα. Εντάξει, ωραίες παρέσεις ήταν εκεί. Γιατί δεν ήρθες? Γιατί έμεινα στον καναπέ του σπιτιού μου. Και δεν μπορούσα να σηκωθώ. Σε κάποια φάση ρωτάω πού είναι ο Γιώργος Κασπίρι. Και μου λέει έχει βγάλει το σκύλο βόλτα. Όντως. Αφού το ξέρες. Λοιπόν, έκατσα. Σου είπε τίποτα για το dancing. Μιλήσαμε, είπαμε διάφορα παιδιά, αλλά δεν θα. Μαρτύρα, λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λίγο να σα πω όμω κάτι. Ήταν εκτό, ήμουν off υπηρεσία. Λίγο. Δεν έκανα ρεπορτάζ εκείνη την ώρα. Θα το κάνει τον dancing. Όχι. Πάντως έχουν χαλαρώσει. Και η Ζέτα έχει χαλαρώσει. Και ο Μιχάλης έχει χαλαρώσει όσον αφορά τις δηλώσεις και τις κάμερες. Και έχουμε δει και πιο χαλαρωμένο και τον Αποστόλη Τότσικα που ήταν αρκετά φιδωλό στις δηλώσεις του. Είναι η Τζέλα ή έχει μεταμφιέστη λόγω αποκριών σε κάτι άλλο. Δεν ήμουν ποτέ στην κατηγορία ανθρώπων είμαι αντικειμενική Σπύρο. Που κρίνουν άσχημα είμαι τον Τότσικα. Ποτέ δεν ήταν κακό σε ναι, απλά ο Αποστόλης ήταν από τους ανθρώπους που δεν μιλούσε πάρα πολύ εύκολα. Δεν είχε και άδικο. Όχι ρε παιδί μου, ο άνθρωπος μπορεί να ντρεπόταν, να μην ένιωθε άνετα. Τον είδαμε να μιλάει, αυτό λέω. Και ήταν βέβαια και η Ρούλα δίπλα του ηρεύει. Πολύ ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Παιδιά. Ωραιότατο ζευγάρι. Και από τα ωραιότερα ζευγάρια. Ταιριάζουν από τα πιο αγαπημένα. Και θεωρώ ότι. Μαζί καιρό, είναι πολύ θεωρώ καιρό μαζί. Και ότι η Ρούλα τον έχει βοηθήσει τώρα να ανοιχτεί και να είναι πιο άνετο όσον αφορά τις συνεντεύξεις του γενικά. Το όχι και μόνο στις κάμερες. Ενώ και συνεντεύξεις και σε περιοδικά. Τον έχει βοηθήσει αυτό το κομμάτι. Αυτό μπορεί όλοι να είναι καλά. Γιατί μάμα έχει ένα καλό σύντροφο και σε βοηθάει και σου παραστέκεται. Αυτό είναι σημαντικό. Νίκος Μουτσινάς με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Τι φοράει ο Νίκος? Πού να ξέρω, παιδί μου, δεν είδα. Ωραιότατα, ένα πολύ ωραίο κόκκινο φούτερ φορούσε. Ένα κόκκινο λέει φορεί από πάνω. Ναι, 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 και ένα ωραίο τισέρτ από μέσα. Ωραίο το είναι.
Δηλαδή. Ναι, ναι, δηλαδή, αλλά πρέπει να το κρίνουμε κι εμείς τώρα. Να δούμε, θα του δώσουμε πασούμι ή θα του δώσουμε γόβα. Δηλαδή. Γιατί να κάνει τη στήλη τη εκπομπή του. Έτσι, γιατί μου αρέσει. Θα βρούμε κάτι άλλο να την ξεπατηθώ την κάτσα αντικειμενικά και εσύ να σε συμπαθούν. Σε κάτι περίεργε εμφανίσει έχει πάρει κάτι λαμέ που λέει είναι δυνατόν. Αλήθεια λέει τώρα το Τζοντζελάκι. Μήπω ζηλεύει. Όχι, Τζοντζελάκι. Περισσότερε φορέ από σένα. Και εμεί έχουμε τα τηλεφωνάτα, δεν στέλνουμε κάθε μέρα μηνύματα. Όχι, ρε, έχω ψηλιαστεί ότι δεν. Έχω ψηλιαστεί ότι σου δίνω τι λαμέ σε μέρε που μπορεί να έχει συμβεί κάτι ρεπορταζιακό που αν του πιάσει στο στόμα σου. Δεν του ξεπλένει τίποτα. Μηνύματα, παιδί μου, στέλνει. Οπότε μάλλον σε καλοπιάνουν. Θέλω να σου πω την άλλη εβδομάδα θα πάω. Για καφέ με την Μαρία Ηλιακή. Σιγά και εγώ να θέλω μπορώ να πάω για φαγητό. Και με την Κατερίνα Καινούργια. Και εγώ θέλω να σου πω ότι μπορεί να πάω να δω το θέατρο του Μουτσίνα μαζί με το Θέμη την Τρίτη. Όχι, δεν σε παίρνω. Αν θα έρθω κι εγώ από πίσω, δεν με νοιάζει, θα έρθω. Με θέλετε, δεν με θέλετε, μπροστά σα θα μου δείτε. Ο σκύλος δεν έχει βόλτα. Θα μείνει σπίτι, δεν τρέχει καναπέδες πια.